Αν και ο σκοπός της άφηξής μου εδώ ήταν να συμμετέχω στις εργασίες της τρίτης συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει και αυτό. Όμως, επειδή επλήγει και πραγματικά αυτή η εικόνα που τουλάχιστον μεταφέρθηκε από τους παραγωγούς και ιδιαίτερα από την τεκμηρίωση που υπήρχε, δείχνει ότι ο χώρος κηπευτικών πυρηνοκάρπων, μιλάμε για ολική καταστροφή, ο χώρος βεβαίως και των εσπεριδοειδών, γιατί κάπου και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστροφή, η οποία όμως δεν μπορεί να εκτιμηθεί τώρα, και βεβαίως και με τα ελαιόδεντρα, θα έλεγα δηλαδή ο χώρος της γεωργίας και μάλιστα οι δενδρόδεις και τα κηπευτικά δραστηριότητες έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Από τη δική μας λοιπόν πλευρά άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, ήδη αναγγέλθηκαν οι συγκεκριμένες ζημιές. Αρχίσουν λοιπόν οι εκτιμήσεις και οι επισημάνσεις, ενώ ταυτόχρονα περιμένουμε από το Δήμο και από την Περιφέρεια να υποβληθεί ένα αίτημα για την κήρυξη της περιοχής που επλήγει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και στις αντίστοιχες διευκολύνσεις στους παραγωγούς, όλους όσους έχουν υποστεί ζημιά. Πιστεύουμε ότι οι εκτιμήσεις θα ολοκληρωθούν γρήγορα και μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν πριν τον Οκτώβριο, γιατί πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να συγκριθούν και με τα στοιχεία που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν υπολογίζουμε εκείνη την περίοδο να καλυφθεί το θέμα της απώλειας του εισοδήματος, ιδιαίτερα σε κηπευτικά και βεριακουκά νεκταρίνια, τα πυρηνόκαρπα που λέμε. Από εκεί και πέρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία θα έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να ολοκληρωθεί όχι μόνο η εκτίμηση της απώλειας εισοδήματος εσπεριδοειδή ελιές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να πάμε και κοντά στην περίοδο που ολοκληρώνεται η καλλιεργητική περίοδος, αλλά και το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει απώλειας φυτικού κεφαλαίου εξοπλισμού τυχών εγκαταστάσεων, θα τα δούμε αυτά, για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε και έναν διαφορετικό φάκελο, τον οποίο θα τον υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχουμε την έγκρισή τους για να καλυφθεί μέσα από κρατικές ενισχύσεις. Θέλω να σας πω ότι γρήγορα θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Ήδη ο ΕΛΓΑ έχει πλέον το απαραίτητο προσωπικό και έχουμε προσλάβει μέσα από προγράμματα εκτιμητές, αλλά και ταυτόχρονα όσους ήδη μπορεί να μας διαθέσει και θα διαθέσει και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε όσο γίνεται γρηγορότερα να ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες. Θέλετε να μας πείτε για την προγραμματική περίοδο δύο λόγια. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι μπαίνουμε στις εργασίες παρακολούθησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης σε μία συγκυρία που θα έλεγα ότι έχοντας μία συμφωνία από το Eurogroup, όπου φαίνεται η έξοδος στις αγορές της χώρας μας και το τέλος των μνημονίων, σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να μπούμε σε αυτό που λέμε στην ανάπτυξη, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, και ιδιαίτερα ο αγροτικός χώρος έχει δύο εργαλεία που μπορεί να υπηρετήσει τη συγκεκριμένη στόχευση. Είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες που έχει η χώρα μας στον αγροτικό χώρο και βεβαίως είναι η πόρη, είναι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, μιλάμε συνολικά περίπου 6 δις, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε για να υπηρετήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Και θα ήθελα σήμερα που θα απευθυνθώ στην Επιτροπή, ναι, είπαμε ότι και το Δήμαρχο μέσα και τώρα, ότι γίνονται θα μας διευκολύνει πάρα πολύ οι ανταποκριτές που δέχονται δηλώσεις ζημιάς όσο το δυνατόν, να τις καταχωρούν ηλεκτρονικά. Η διαδικασία επιτάχυνσης, μας διευκολύνει στη διαδικασία. Ούτως ή άλλως από πρώτη ενάτου έχουμε πει ότι αυτό θα είναι γενικευμένο και θα δεχόμαστε χειρόγραφες. Και να μην χαθούν ούτε ένα ευρώ από την αγροτική δραστηριότητα, και ταυτόχρονα να υπηρετήσουμε αυτό που έχει ανάγκη η χώρα μας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.